στο Πατριαρχείο της Αγωγίας
μέρο διαδηλίας και είναι ανίποτη η χαρά που τον έχουμε σήμερα κοντά μας. Εγώ πραγματικά μετά από τόσα χρόνια που έχω να τον δω, χάρηκα πολύ όταν μου είπε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας ότι θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Αλέξιο. Και πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ. Το καλωσορίζουμε λοιπόν και θα ήθελα έτσι να τον παρακαλέσω έτσι από το περίσσευμα της καρδιάς του να απευθύνει δυο λόγια εδώ στους Λιβαδίτες, στους συμπολίτες μας και σε όλο τον κόσμο που ενέφερε σε Αλέξιε. Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, σας ευχαριστώ θερμώς για την πνευματική αυτή όμορφη συγκυρία προσευχής εδώ, συμπροσευχής μαζί σας. Ευχαριστώ Δήμο, τον Σεβασμιότατο αδελφό που μου απίθυνε αυτή την πρόσκληση να τον εκπροσωπήσω εδώ σήμερα κοντά σας, δεδομένου ότι, όπως γνωρίζετε, ο ίδιος βρίσκεται στις εορτές επισήμων αγγελίες της Αγιοκατατάξεως του Ρωσίου Πατρός ημών Ιακώβου του Τσαλίκη, του νέου, του μεσυγχωρείτε επιλεγωμένου, στο μοναστήρι του, τη Μονή του Ρωσίου Δαβίδ, στην Εύβοια. Και έτσι οδηγήθηκαν λοιπόν τα βήματά μου και εμένα, καμιά φορά ξέρετε αυτά τα ξαφνικά, τα απρόσμενα, έρχονται να φέρουν θύμησες και να και εγώ, από παλιά από διάκονος και από πρεσβύτερος, αφού ο γέροντάς μου πρώην Τρίκης Αλέξιος συνεδέεται με δεσμούς αγάπης και φιλίας από παλιά, από τότε με τον νυν Αρχιεπίσκοπο, τότε Αρχιβών και Λεβαδίας Ιερόνυμο. Έτσι λοιπόν ήρθαμε και βρισκόμαστε εδώ όλοι μαζί σε μια πνευματική συνάντηση. Πνευματική συνάντηση χαράς και αγαλίασης με γεγονότα και εξαιτίας γεγονότων συγκλονιστικών και σπουδαίων. Όπως με την αίσθηση της οράσεως και με την ψυχή αντιλαμβανόμαστε, κοιτάζοντας και μόνο το ιερό λείψανο, το απότυπο αυτό το οποίο τη μεγαλώνησε Κύπρο, ήρθε πριν αρκετά χρόνια εδώ σε εσάς για να σας ευλογεί και να σας αγιάζει πάντοτε. Αλλά όπως και η ψυχή σας νομίζω νοητά μπορεί να σας κάνει να νιώθετε, να σας δίνει τη δύναμη αυτού του μεγάλου γεγονότος που έχετε ανάμεσά σας εδώ στο προσκύνημα, τον Αηρηγινάκο, όπως τον λένε στη Σκόπελο. Γι' αυτό είμαστε συγκεντρωμένοι εδώ. Πρέπει να το Ναι.
Σταγματίου όρια και σάντων, Νικήτα μελετίου των οσίων των Αγίων και Δικαίων Σαββατών Ιακήμ και Άννη, Ριγίνου Ιερομάρτυρο Επισκόπου Σκοπέλου, που την ιερά μνήμη τα κομμάτια στο Λυψάνιο εορτάζουν και πάντων Αγίων, ελεήσω σημά, αγαθό και φιλάνθρωπο και δεήμο Θεό. Άγιε Διαβλίας, θα ήθελα για μια ακόμη φορά να σας ευχαριστήσω εδώ για την παρουσία σας που ήρθατε να λαμπρύνετε με την παρουσία σας εδώ το πανηγυράκι του Αγίου Ριγίνου, να μας ευλογήσετε και αύριο πρώτο ο Θεός να προαστείτε της συνάξεως, της ευχαριστιακής συνάξεως. Θα ευχαριστήσω και όλους τους πατέρες που ήταν εδώ, που έλαβαν μέρος στον απόψινό εσπερινό. Είναι όλοι αγαπητοί αδελφοί και τον πατέρα Μελέτιο ιδιαιτέρως, τον Ιεροκήρυκας Μητροπόλεός μας. Να ευχαριστήσω την αστυνομία, την τροχέα που επέβαλε την τάξη στους δρόμους. Να ευχαριστήσω την κυρία Σιλικιώτου, η οποία έφερε όλα τα παιδιά αυτά με τις παραδοσιακές ενδυμασίες. Να ευχαριστήσω τα κοριτσάκια μας που ντύθηκαν μυροφόρες και έτσι πλαισίωσαν την εικόνα του Αγίου μας, όλα εδώ τα παιδιά της ομάδας διάσωσης που σήκωσαν αυτή τη βαριά εικόνα, γιατί πραγματικά είναι πολύ βαριά και εκείνα το καταλαβαίνουν νομίζω. Ευχαριστήσω όλους εσάς για την παρουσία σας, τον Εμπορικό Σύλλογο για την συνεχή προσφορά του, αλλά ιδιαίτερος θα ήθελα να σταθώ στην τελευταία μεγάλη δωρεά για να αποπερατωθεί τουλάχιστον ο σκελετός με τα τσιμέντα του Αγίου μας και προχωράει το έργο, δόξα του Θεού, με την μεσητεία του μακαριστού Αηδήμου, βουλευτού Βιωτίας Ευαγγέλου Μπασιάκου, και πραγματικά η ψυχή του θα αναπαύεται όπου θα βρίσκεται εν σκηνές δικαίων για αυτή τη μεγάλη δωρεά που κατάφερε λίγο πριν κοιμηθεί. Ήταν πραγματικά ένα σοκ για όλους μας. Εμείς αυτό που μπορούμε να υποσχεθούμε στην κυρία Βικεντία είναι ότι θα προσευχόμαστε για την ψυχή του και ευχόμαστε ότι ο Άγιος Ριγίνος θα είναι δίπλα του εν ώρα κρίσεως. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς για την παρουσία σας, τον βουλευτή μας εδώ, τον κύριο Κουτσούμπα, όλους τους εκπροσώπους των φορέων, και αύριο πρώτο ο Θεός το πρωί κανονικά εδώ η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Διαβλίας κυρίου Αλεξίου, και το απόγευμα στις 8 η ώρα η παράκληση του Αγίου μας, όπου έτσι θα κλείσουμε τον κύκλο των λατρευτικών εκδηλώσεων. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελέησον και